Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα της σημερινής συζήτησης με τον κύριο Κωνσταντίνο Κούτσα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυσικών Μεταλλικών Νερών, είναι αυτό του μέλλοντος, του παρόντος, του μέλλοντος και των προοπτικών εξωστρέφειας του κλάδου, τόσο σε επίπεδο μεσοανατολικό, δεδομένου ότι είναι και η πλησιέστερη περιοχή, αλλά και γενικότερα για τη δημιουργία επώνυμης ζήτησης στο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό. Κύριε Κούτσα, μιλήσαμε για τις δυνατότητες των ελληνικών εταιριών και επειδή, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είστε μέρος του χώρου της διατροφής, αυτή η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση ευνοεί τον κλάδο τον δικό σας? Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, μια πολύ θετική εξέλιξη. Αποτελούσε και πάγιο αίτημα του συνδέσμου μας. Διότι, όπως σας είπα προηγουμένως, γύρω στο 30-35% της κατανάλωσης του εμφιαλωμένου νερού γίνεται εκτός σπιτιού. Άρα, και ειδικά στη μαζική εστίαση, δηλαδή ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία. Θα ήθελα να ρωτήσω, για να έρθουμε έτσι σε λίγο πιο τεχνικό θέμα. Θα πρέπει θέμα. Να προσέξουμε όμως να περάσει η μείωση αυτή του ΦΠΑ στην τελική τιμή των προϊόντων. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα αποδειχθεί στην πράξη. Η εμπορευματοποίηση, το μάρκετινγκ του νερού, πώς γίνεται συνήθως? Δηλαδή, πώς προβάλλεται μέσα στα... Κάνετε επιτόπου μέσα στα καταστήματα προβολή ή η επώνυμη ζήτηση δημιουργείται εκτός καταστήματος? Νομίζω ότι αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου είναι διπλό. Με διπλή κατεύθυνση. Χρησιμοποιούνται τόσο τα μέσα, αυτά που ονομάζουμε εκτός σημείου πώλησης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ίντερνετ, διαδίκτυο, έντυπα μέσα, αλλά και εντός των καταστημάτων λαμβάνω χώρα, όχι μόνο απλώς προωθήσεις εκπτωτικές του προϊόντος, αλλά και προωθήσεις που έχουν να κάνουν με την προώθηση και την εγκαθίδρυση στη συνείδηση του καταναλωτή της κατανάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού. Επειδή μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για το ρόλο που παίζει το μεταλλικό νερό στην ανθρώπινη υγεία και είπατε ότι στην Ελλάδα η κατακεφαλή κατανάλωση σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της Ευρώπης κυρίως υστερεί κατά κάποιο τρόπο. Ο σύνδεσμός σας τι προσπάθειες κάνει ώστε το ευρύτερο κοινό να εξοικειωθεί με το φυσικό μεταλλικό νερό, το εμφιαλωμένο βέβαια? Είναι προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης των καταναλωτών, των opinion leaders επίσης, σε σχέση με τις θετικές και ευρυγητικές ιδιότητες του νερού. Θα έλεγα και πιο πρόσφατο παράδειγμα, έχουμε μία εκδήλωση που είχαμε κάνει με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νερού την 22 Μαρτίου, όπου είχαν καλεστεί και επίσημοι φορείς αλλά και δημοσιογράφοι από τα μέσα, όπου δείξαμε κιόλας και ένα ειδικό βίντεο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εμφιαλωτών. Στην οποία είστε μέλος, υποθέτω. Στην οποία είμαστε μέλη και τυχαίνει προσωπικά να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του CFPW, όπου δείξαμε τη σημασία της ενυδάτωσης και της κατανάλωσης νερού οποιασδήποτε μορφής για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν ξέρω εάν γνωρίζουμε ότι ειδικά στις συνθήκες της Ελλάδος, ειδικά το καλοκαίρι, θα πρέπει να καταναλώνουμε 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Που σημαίνει περίπου 1,5 λίτρο. Σημαίνει γύρω στα 2,5 λίτρα. Παλιά συζητούσαν οι επιστήμονες ότι γύρω στο 1,5 λίτρο την ημέρα είναι αρκετό. Στην πραγματικότητα πλέον υπάρχει και μία μελέτη την οποία ανέπτυξε ο κύριος Ζαμπέλα σε αυτή την εκδήλωση, ο καθηγητής, όπου έδειχνε ότι στην Ελλάδα και με τις συνθήκες που επικρατούν και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τεκμήρια θα πρέπει να καταναλώνονται γύρω στα 2,5 λίτρα νερού την ημέρα. Γι' αυτό σας μίλησε για 10 ποτήρια νερού.
Τα ελληνικά μεταλλικά νερά έχουν κάποιες, ας πούμε, μιλάω τώρα σε επίπεδο ανταγωνισμού, έχουν κάποια συγκριτικά στοιχεία που να τα ευνοούν? Κοιτάξτε. Ή μήπως έχουν τίποτα συγκριτικά μειονεκτήματα? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλό νερά. Το γεγονός της μη ύπαρξης μεγάλης βιομηχανίας, από μία άποψη, έχει το θετικό αντίκτυπο ότι πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και ειδικά στα βουνά έχουν παραμείνει χωρίς ανθρώπινη ή βιομηχανική επέμβαση. Από την άποψη αυτή διαθέτουμε πάρα πολύ καλά νερά. Η μεγάλη υπόθεση και το μεγάλο και το κρίσιμο στοιχείο του κλάδου δεν είναι μόνο στο πού βρίσκεται η κάθε πηγή. Εκεί που κάνουμε πάρα πολλές επενδύσεις είναι να μπορέσουμε αυτό το αγαθό, έτσι όπως μας το προσφέρει η απλόχερα η φύση, να μπορέσουμε να το εμφιαλώσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες, έτσι ώστε να έρθει στο τραπέζι του καταναλωτή ή στο χέρι του καταναλωτή ακριβώς όπως θα το έπινε εάν ήταν δίπλα στην πηγή. Επειδή μιλήσατε τώρα για την εμφιάλωση, αυτό το εμφιαλωμένο νερό, ποιες ελεγκτικές διαδικασίες ακολουθεί από τη στιγμή που εμφιαλώνεται μέχρι που να φτάσει στην κατανάλωση? Υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι, όπως γνωρίζετε, τους οποίους έχουμε και εμείς οι ίδιες ως εταιρείες εγκαταστήσει όλα τα σύγχρονα συστήματα, από HASPA, από ISO κλπ. Και υπάρχουν και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, στο χημείο του κράτους, ο ΟΦΕΤ, στο Υπουργείο Υγείας, η Επιτροπή Αναγνώριση των Φυσικών Μεταλλικών Νερών, οι οποίοι ελέγχουν το γεγονός ότι η ποιότητα του νερού, του εμφιαλωμένου νερού, να φτάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον Έλληνα καταναλωτή. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στον χώρο του κλάδου και γι' αυτό και τα ελληνικά φυσικά μεταλλικά νερά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ξένα, επειδή χρησιμοποιούμε πολύ σύγχρονες μεθόδους εμφιάλωσης και παραγωγής. Στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, κύριε Κούτσα, ποια ενδεχομένως προβλήματα αντιμετωπίζει ο κλάδος σας? Μπορούμε να το πούμε προβλήματα, μπορούμε να το πούμε ευκαιρίες προς επίλυση και για να πάμε ακόμα περισσότερο μπροστά. Νομίζω ότι ένα πάγιο αίτημα ή ένα πάγιο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ως κλάδος αλλά και μέσα στα πλαίσια του κλάδου του γενικότερου του ΣΕΒΤ είναι το σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Μια σταθερή φορολογική πολιτική η οποία σίγουρα ευνοεί τους επιχειρηματίες να έχουν συγκεκριμένο σχεδιασμό και να μην έχουμε εκπλήξεις με την αλλαγή των διαφόρων υπουργών ή των διαφόρων κυβερνήσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό και νομίζω και ήδη και ο πολιτικός κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποδέχεται και το καταλαβαίνει. Ένα άλλο θέμα ή μέσα στα πλαίσια του ίδιου του φορολογικού έχει να κάνει και με τους νόμους τους επενδυτικούς. Και εκεί πέρα επίσης ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και το τρίτο στοιχείο, γιατί δεν θα ήθελα να μπω σε τεχνικούς όρους, γιατί υπάρχουν και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με περισσότερο τεχνικά στοιχεία, είναι ότι στο κομμάτι του ανθρακούχου νερού, και δόξα τω Θεώ οι περισσότερες από τις ελληνικές εταιρείες εκτός από μη ανθρακούχο νερό παράγουν και ανθρακούχο, το γεγονός ότι ο ΦΠΑ πριν από 2 χρόνια, από 13% πήγε 23%, το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη λογική με δεδομένο ότι το μη ανθρακούχο νερό είναι στο 13%. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα που έκανε η κυβέρνηση για τη μαζική εστίαση είναι πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι και αυτό το θέμα θα το επανεξετάσει, γιατί είναι για το καλό της ανάπτυξης του κλάδου και άρα και της ελληνικής οικονομίας. Στη σημερινή επενδυτική άπνοια, ο κλάδος σας σκοπεύει να κάνει κάποιες επενδύσεις κυρίως στο επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, δηλαδή βελτιώσεως της ποιότητας των προσφερωμένων νερών, προϊόντων. Οι εταιρείες δεν έχουν σταματήσει να κάνουν επενδύσεις, είτε ανανεώνοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό, είτε επεκτείνοντας γραμμές παραγωγής. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι άμεση συνάρτηση και του γενικότερου κλίματος και της εξέλιξης της ζήτησης. Δηλαδή, αν με το καλό, όπως πιστεύουμε, τα επόμενα χρόνια θα βαδίσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ξανά,
Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από τις επιχειρηματίες του κλάδου θα προβούν σε νέες μεγάλες επενδύσεις με επεκτείνσεις γραμμών παραγωγής κλπ. Θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι οι επιχειρηματίες του κλάδου, ειδικά μέχρι το 2009, είχαν επενδύσει αρκετά μεγάλα ποσά με μοναδικό σκοπό να καλύψουν από τη μία πλευρά την αυξημένη ζήτηση, αλλά και από την άλλη να μπορέσουν να αναβαθμιστούν όλα τα συστήματα ποιότητας και ελέγχου. Δεν είναι κάτι το οποίο λέμε ότι θα επενδύσουμε φέτος ή δεν θα επενδύσουμε το χρόνο. Από τη στιγμή που παράγουμε ένα τόσο ευαίσθητο προϊόν, ειδικά οι επενδύσεις στο θέμα των ελέγχων και της αναβάθμισης ποιότητος ή και της εξασφάλισης, θα έλεγα, της ποιότητος, είναι κάτι το οποίο είναι συνεχές. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με την αύξηση της παραγωγής έχουν να κάνουν περισσότερο με την αύξηση της κατανάλωσης. Ποια είναι η σχέση, κύριε Κούτσα, στην κατανάλωση μεταξύ μη ανθρακούχου και ανθρακούχου? Ναι. Είμαστε μια χώρα κατά βάση μη ανθρακούχου νερού. Είναι γύρω στο 96-97% το μη ανθρακούχο και γύρω στο 3-4% το ανθρακούχο. Είναι τελείως διαφορετικές στιγμές που καταναλώνεται το ένα προϊόν σε σχέση με το άλλο. Θα λέγαμε ότι το ανθρακούχο, πολύ μεγάλο μέρος της κατανάλωσής του γίνεται εκτός σπιτιού, στις καφετέριες, στις ταβέρνες, είτε πριν ή μετά ή κατά διάρκεια του φαγητού. Αλλά επίσης αρκετές μάρκες έχουν αναπτυχθεί με κάποιο positioning, με κάποια τοποθέτηση στην αγορά, με μια επικοινωνιακή ταυτότητα που έχει να κάνει όχι με την καθαρά ανθρακούχου, αλλά με την έννοια του αναψυκτικού ή του φυσικού αναψυκτικού. Αυτό τώρα δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα, το οποίο σκόπευα να σας κάνω. Σε ποιο βαθμό τα άλλα αναψυκτικά είναι ανταγωνιστές σας? Θα έλεγα γενικότερα ότι οτιδήποτε πίνεται... αν θυμάμαι καλά, δεν με ίσως να κάνω λάθος, η χωρητικότητα του στομαχιού μας σε νερό έχει κάποια όρια, έτσι. Σε υγρά, ναι. Σε υγρά. Ποιο, ας πούμε, είναι το ποσοστό του εμφιαλωμένου νερού και το ποσοστό των αναψυκτικών ή ενδεχομένως και της μπύρας? Ναι. Είναι αυτό που λένε share of stomach, δηλαδή το μερίδιο στο στομάχι, όπως είπατε, αναφέρατε πολύ σωστά, όπου μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε υγρά, ή θα έλεγε και στερεά. Ναι. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Ξέρουμε ότι το νερό είναι πάνω από το 50% στο share of stomach, έτσι. Και από την άποψη αυτή, όλες οι κατηγορίες που αναφέρατε, με τη μία ή την άλλη μορφή, αποτελούν είτε άμεσους είτε έμεσους ανταγωνιστές. Θα λέγαμε όμως ότι όλες οι κατηγορίες, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της ημέρας και ανάλογα με το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι, έχουν τη δική τους στιγμή. Δηλαδή, ναι, μην είναι έμεσα ανταγωνιστές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει στιγμή της ημέρας για κάθε έναν. Και για τα αναψυκτικά και για τα νερά και για την πύρα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Κούτσα, είναι ένας κλάδος ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα και είπατε, έχει κάποιες προοπτικές θετικές. Δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση όσο ενδεχομένως άλλοι κλάδοι. Κατά συνέπεια, μπορούμε να τον ατενίσουμε με κάποια αισιοδοξία? Είμαστε θετικά αισιόδοξοι. Δεν έχουμε και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Εξάλλου, η ανάγκη σε ενέργεια που απαιτεί για να είσαι αισιόδοξος ή να είσαι απεσιόδοξος είναι η ίδια. Οπότε, με βάση το γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις στον κλάδο, με βάση το γεγονός ότι είμαστε σε μια πολύ καλή πορεία όσον αφορά το τελικό μας προϊόν, και με δεδομένο ότι δεν έπεσε ο κλάδος τόσο πολύ και έχουμε προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία το μέλλον. Εξάλλου, μιλάμε για ένα προϊόν που είναι το δεύτερο πολυτιμότερο στοιχείο στη φύση. Μετά το οξυγόνο, το νερό. Βεβαίως. Γι' αυτό και τόνισε και πάρα πολύ το κομμάτι της ενυδάτωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούτσα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο ελληνικό μεταλλικό φυσικό νερό και η συζήτηση έγινε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυσικών Μεταλλικών Νερών της χώρας μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούτσα, τον οποίο και ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή αυτή. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπανδρόπουλε.
Μουσική.